Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που και πάλι το βραδινό αυτό μας αξιώνει να ευρισκόμεθα στον οίκον του τον Άγιο που αποτελεί το στήλο και το εδραίωμα της αληθείας προκειμένου να ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του. Να διαβάσουμε με τη χάρη του Χριστού μας από τη σελίδα 215 από το βιβλίο «Ιησούς του Ναβί» και από το κεφάλαιο Ζήτα, από το εδάφιο 1. Σελίδα 215, κεφάλαιο Ζήτα, εδάφιο 1, διαβάζω με τη χάρη του Χριστού μας. «Οι δε οι Ισραήλ έκαμον παράβασιν εις το ανάθεμα, διότι Αχάν, ο υιός του Χαρμί, υιού του Ζαβδί, υιού του Ζερά, εκ της φυλής Ιούδα, έλαβεν από του αναθέματος και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά των ιών Ισραήλ. Και απέστειλεν ο Ιησούς ανθρώπους εκ της Ιεριχώ εις γε την πλησίον της Βεθαβέν προς το ανατολικόν μέρος της Βεθήλ και είπε προς αυτούς λέγον «Ανάβητε και κατασκοπεύσατε την γην και οι άνθρωποι ανέβησαν και κατασκόπευσαν την γε». Και επιστρέψαντες προς τον Ιησούν, είπαν προς Αυτόν, «Ας μη αναβεί πας ο λαός, αλλά ως 2 ή 3 χιλιάδες άνδρες ας αναβώσει και ας πατάξωσει την γε. Μην βάλεις πάντα τον λαόν εις κόπον φέρον αυτόν έως εκεί, διότι είναι ολίγοι». Και ανέβησαν εκεί εκ του λαού ως 3 χιλιάδες άνδρες και έφυγαν από προσώπου των ανδρών της γε. Και οι άνδρες της γη επάταξαν εξ αυτών έως 36 άνδρας και καταδίωξαν αυτούς απέμπροσθεν της πύλης έως Ιβαρίμ και επάταξαν αυτούς εις το κατοφερές, δια το οποίον εκαρδίε του λαού διελήθησαν και έγιναν ως είδωρ. Και διέριξεν ο Ιησούς τα ημάτια αυτού και έπεσε κατά γης επί πρόσωπον αυτού έμπροσθεν της κιβωτού του Κυρίου έως εσπέρας, αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, και επέθεσαν χώμα επί τας κεφαλάς αυτών. Και είπε ο Ιησούς, «Α, Δέσποτα Κύριε, διατί διεβίβασας τον λαόν τούτον δια του Ιορδάνου, δια να μας παραδώσεις εις τας χείρας των Αμοραίων, ώστε να αφανίσωσιν ημάς, ήθε να ευχαριστούμε θα καθήμεν υπέραν του Ιορδάνου. Ω Κύριε, τι να πω, αφού ο Ισραήλ έστρεψε τα νότα έμπροσθεν των εχθρών αυτού». Και ακούσαντες οι Χαναναίοι και πάντες οι κάτοικοι της γης θέλουσι περικυκλώσει ημάς και εξαλείψει το όνομα ημών από της γης. Και τι στέλει κάμει περί του ονόματός σου του μεγάλου? Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, σηκώθητε, διατί έπεσες ούτως επί το πρόσωπον σου? Ημάρτησεν ο Ισραήλ και μάλιστα παρέβησαν την διαθήκη μου, την οποίαν προσέταξα αυτούς και έτι έλαβον από του αναθέματος και τι έκλεψαν και τι εψεύστησαν και τι έβαλον αυτό εις τα σκεύη αυτών. Δια τούτο δεν θέλουσι δυνηθεί η Ισραήλ να σταθώσιν έμπροσθεν των εχθρών αυτών, αλλά θέλουσι στρέψει τα νότα έμπροσθεν των εχθρών αυτών, διότι έγιναν ανάθεμα. Ουδέ θέλω είστε πλέον με σας, εάν δεν εξαλείψετε το ανάθεμα εκ μέσου σας. Σηκωθείς αγίασον των λαών και είπε, αγιάσθητε δια την αύριον. Και διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ανάθεμα είναι εν το μέσο σου Ισραήλ. Δεν δύνασε να σταθείς έμπροσθεν των εχθρών σου, εωσού αφαιρέσετε το ανάθεμα εκ μέσου σας. Προσέλθετε λοιπόν το πρωίν κατά τα σφυλά σας, και η φυλή την οποίαν πιάσει ο Κύριος θέλει προσέλθει κατά συγγενείας, και η συγγένεια την οποίαν πιάσει ο Κύριος θέλει προσέλθει κατά οικογενείας, και η οικογένεια την οποίαν πιάσει ο Κύριος θέλει προσέλθει κατά άνδρας, και ως της πιαστεί έχουν το ανάθεμα θέλει κατακαυθεί εν πυρή αυτός και πάντα όσα έχει, διότι παρεύει την διαθήκην του Κυρίου και διότι έπραξεν ανομίαν εν το Ισραήλ. Και εξεγερθείς ο Ιησούς το πρωί προσήγαγε τον Ισραήλ κατά τα σφυλάς αυτών, και επιάστη η φυλή του Ιούδα, και προσήγαγε τα συγγενείας του Ιούδα και επιάστη η συγγένεια των Ζαραϊτών και προσήγαγε την συγγένεια των Ζαραϊτών κατά άνδρας και επιάστη ο Ζαβδί
και προσήγαγε την οικογένεια αυτού κατά άνδρας και επιάστη ο Αχάν, ο υιός του Χαρμί, υιού του Ζαβδί, υιού του Ζερά, εκ της φυλής Ιούδα, και είπε ο Ιησούς προς τον Αχάν, τέκνον μου, δώσ' τώρα δόξαν εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ, και εξομολογήθητη εις Αυτόν, και υπέμει, τώρα τι έπραξας, μη κρύψεις αυτό απ' εμού. Και απεκρίθη ο Αχάν προς τον Ιησούν και είπε, αληθώς εγώ ήμαρτον εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ, και έπραξα ούτω και ούτω. Ειδών μεταξύ των λαμφύρων μία καλήν βαβυλωνικήν στολήν και 200 σύκλους αργυρίου και έλασμα χρυσού βάρους 50 σύκλων επεθύμησα αυτά και έλαβον αυτά και ειδού είναι και κρυμμένα εν τη γη κατά το μέσον της σκηνής μου και κατά το αργύριον υποκάτω αυτών. Και απέστειλεν ο Ιησούς ανθρώπους και έτρεξαν εις την σκηνήν και ειδού ήσαν και κρυμμένα εν τη σκηνή αυτού και το αργύριον υποκάτω αυτών και έλαβαν αυτά εκ μέσου της σκηνής και έφεραν αυτά προς τον Ιησούν και προς πάντα στους Ιούς Ισραήλ και έθεσαν αυτά ενώπιον του Κυρίου. Τότε ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετά αυτού επίασαν τον Αχάν, τον Υιόν του Ζερά και το αργύριον και τη στολήν και το έλασμα του χρυσού και τους Ιούς αυτού και τα στιγατέρας αυτού και τους βόας αυτού και τους όνους αυτού και τα πρόβατα αυτού και την σκηνήν αυτού και πάντα όσα είχε και έφεραν αυτούς εις την κοιλάδα Αχόρ και είπεν ο Ιησούς «Δια τι κατετάραξας ημάς, ο Κύριος θέλει σε καταταράξει την ημέραν ταύτην». Και πάσο Ισραήλ ελιθοβόλησαν αυτών με λίθους και κατέκαυσαν αυτούς εν πυρή και ελιθοβόλησαν αυτούς με λίθους και έστησεν επ' αυτών σωρών λίθων μέγαν ως τις μένει έως την σήμερον. Ούτως έπαυσεν ο Κύριος από τις εξάψεως του θυμού αυτού, δια τούτο καλείται το όνομα του τόπου εκείνου Κυλάς Αχόρ έως της ημέρας ταύτης. Αμήν. Βεβαίως Παλαιά Διαθήκη, όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος και δίδεται προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν, την μετά της δικαιοσύνης, ώστε ο άνθρωπος του Θεού να ετοιμάζεται, μάλιστα και να τελειοποιείται εις παν έργων αγαθών. Και ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει να λέει περί των γραφών «Και όσα προεγράφησαν, δια τη διδασκαλία ημών προεγράφησαν, δια να έχουμε την ελπίδα, δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών». Και όλοι εμείς αγαπημένα μου αδέλφια, που κληθήκαμε με την χάρη του Χριστού μας να περιπατήσουμε στην οδόν του Κυρίου μας, μία οδό τεθλιμένη, θα πρέπει όλοι εμείς τώρα να γίνουμε γραμματείς της Βασιλείας των Ουρανών και μάλιστα μαθητεύοντας εις τον Λόγο του Κυρίου μας να σπουδάζουμε τον τρόπο που αφενός θα μας καθιστά νικητές, να αποκτήσουμε δηλαδή το φρόνημα του νικητή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα αποφεύγουμε τις ήτες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στην πνευματική μας πορεία να αποφεύγουμε τις ήτες, διότι οι ήτες τελικά θα οδηγήσουν στην απώλεια, οι ήτες προκαλούν αναταράξεις στην πνευματική μας ζωή, ταραχή και βεβαίως πολλά μα πολλά δυσμενή γεγονότα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που ο Κύριος μας δίνει το βραδινό αυτό, ώστε ο καθένας από εμάς και πρώτος εγώ, σπουδάζοντας τον Λόγο του Θεού και λαμβάνοντας τα Άγια Μηνύματα του Ουρανού, να αγωνιστούμε με τη χάρη του Χριστού μας και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε είτε στην πνευματική μας πορεία να είναι κατά το δυνατόν λιγότερες. Και βεβαίως θα χαθούν κάποιες μάχες. Το θέμα είναι να μην χαθεί ο πόλεμος. Γιατί όλοι εμείς αγαπημένα μου αδέλφια είμαστε σε έναν πνευματικό πόλεμο. Ο Ιώβ ονομάζει τον βίο του ανθρώπου ως μία εκστρατεία και αυτή η τεθλιμμένη οδός που προηγουμένως είπαμε και στην οποία ο Κύριος ευδόκησε να μας θέσει είναι για όλους εμάς μία εκστρατεία. Είμαστε σε κατάσταση πολέμου και βέβαια
ο Απόστολος Παύλος μας ενημερώνει ότι αυτός ο πόλεμος και μάλιστα η πάλη δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, δεν είναι ενάντια σε έναν άλλον άνθρωπο, σε κάποιους άλλους ανθρώπους, αλλά είναι ενάντια στα πνεύματα τα πονηρά, τα εν της επουρανής. Γιατί όλος ο κόσμος κείται εν το πονηρό. Και βεβαίως ο εχθρός της ψυχής μας, έχοντας και αυτός το δικό του σχέδιο, που είναι η δική μας απώλεια, έχοντας αυτός πράγματι κατακτήσει τον κόσμο αυτό, προσπαθεί και όλους εμάς να μας παρασύρει, να μας δελεάσει στα δικά του γνωρίσματα, στα δικά του δώρα, σε εισαγωγικά η λέξη, προκειμένου όλοι εμείς παρασυρώμενοι, δελεαζόμενοι, να έχουμε απώλειες. Γι' αυτό άλλωστε και αυτός ο εχθρός, πηγαίνοντας να πειράξει τον Κύριό μας, προσπάθησε μεταξύ άλλων να τον οδηγήσει ώστε ο Κύριός μας να δελεαστεί. Τον ανέβασε, λέει, εις όρος υψηλών και του λέει, κοίταξε, αυτή η οικουμένη είναι δική μου και όλα αυτά τα βασίλεια, τα παλάτια, όλα αυτά που λάμπουνε, όλα αυτά που είναι πολύ φωτισμένα, όλα αυτά που προκαλούν δελεασμό στους οφθαλμούς των ανθρώπων, όλα αυτά θα είναι δικά σου εάν με προσκυνήσεις. Και ο Κύριος τον αντιμετώπισε πάντοτε τον εχθρό της ψυχής μας με τον δικό του λόγο. Είναι γεγραμμένον, διάβολε και σατανά. Δεν θέλω, θέλω προσκυνήσει Κύριο τον Θεόν μου και Αυτόν μόνον θέλω λατρεύσει. Και αυτό θα πρέπει να είναι και το δικό μας φρόνημα, αγαπημένα μου αδέλφια. Γιατί το φρόνημα του Ιησού του Ναβί ήταν ακριβώς το ίδιο με αυτό το φρόνημα ενός άλλου Ιησού που ήρθε μετά από πολλά χρόνια και μάλιστα αυτού του Ιησού που ήταν Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος πράγματι μας δίνει το στίγμα. Κύριο τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Ξέρετε τι είπε στο τέλος της πορείας του ο Ιησούς του Ναβί προς τον λαό Ισραήλ? Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Και πράγματι ο άνθρωπος αυτός έχασε μία μάχη, υπήρξε στην πνευματική του πορεία και μάλιστα ως οδηγός του λαού Ισραήλ υπήρξε μία ήττα, αλλά από αυτή την ήττα όλοι σπουδάζουμε και μαθαίνουμε και ο ίδιος μάλιστα πήρε τα δικά του μαθήματα. Και σήμερα ο Λόγος του Θεού μας δίνει ένα ακόμη μάθημα. Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, να σπουδάζουμε τον Άγιο Λόγο Σου προκειμένου και αφενός, όπως είπαμε στην αρχή, να αποκτούμε το φρόνημα του νικητή, αφετέρου δε με τη βοήθεια του Θεού μας, με τη χάρη του Χριστού μας και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να υποπίπτουμε κατά το δυνατόν σε λιγότερα λάθη, όπου αυτά τα λάθη πολλές φορές μας οδηγούν σε ήτες και οι ήτες είναι οδυνηρές. Και πάντως οι ήτες για το παιδί του Θεού είναι εκ διαμέτρου αντίθετες από αυτό που ο Θεός έχει προβλέψει για την Εκκλησία του και έχει προσδιορίσει για αυτήν. Γιατί ο Απόστολος Παύλος στην Β' Επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, τι λέει? Ο Θεός, χάρις του Θεού, ως της, λέει, κάμνη πάντοτε ημάς να θριαμβεύομεν δια του Ιησού μας Χριστού. Και θρίαμβος σημαίνει ευρεία επικράτηση, ευρεία νίκη, νίκη ένδοξη, όχι πύρια νίκη, αλλά μεγάλη νίκη. Σε αυτό ο Θεός μας έχει προσδιορίσει. Γι' αυτό και ο Θεός μας χάρισε όπλα πνευματικά, τον γεγραμμένο λόγο του δια του οποίου λαμβάνουμε διδασκαλία, αλλά και το Πνεύμα του το Άγιον με το οποίο μας εσφράγισε δια την ημέρα της απολυτρώσεως των σωμάτων ημών και μάλιστα μας ηραβώνησε δι' αυτού με άνδρα τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ώστε όλοι εμείς με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να μπορούμε να κατακτούμε πνευματικά εδάφη και να επεκτηνόμεθα εις τα έμπροσθεν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τρέχοντας για το βραβείον
της Άνω Κλίσεως. Έχει προηγηθεί ένας θρίαμβος του λαού Ισραήλ, η Ιεριχώ, μία πόλη που στη συνέχεια απετέλεσε κατάρα για τον Θεό και για τον λαό του Θεού. Αλλά μία πόλη η οποία ήταν χτισμένη. Και τα τείχη αυτής ήταν μεγάλα. Και ο λαός Ισραήλ στην πορεία του προς την γη της επαγγελίας και στην προσπάθεια της κατάκτησης της γης Χαναάν έπρεπε σε αυτούς τους πρώτους σταθμούς να περάσει και από την Ιεριχώ. Θα λέγαμε, μιλώντας στη γλώσσα των ποδοσφαιρόφιλων, ο λαός του Θεού έπαιζε εκτός έδρας με έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Και όμως αυτόν τον αντίπαλο και εκτός έδρας ο Θεός τον κατανίκησε. Και γιατί ο Θεός ενήργησε λίγο πριν και δεν ενήργησε τώρα σε αυτή την περικοπή την οποία διαβάσαμε? Γιατί ο λαός του Θεού υπάκουσε κατά πάντα στις οδηγίες του Κυρίου μας. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Να υποτασσόμεθα και εν τέλει να υπακούμε στον Λόγο του Θεού μας. Η υποταγή είναι προήμιο της υπακοής. Τάσω τον εαυτό μου με όλη την καρδιά μου κάτω από τον Λόγο του Θεού, και καθώς τάσω τον εαυτό μου, υπότάσω, κάτω από τον Λόγο του Θεού, τότε με τη χάρη του Χριστού την οποία ο Κύριος δίνει, καθώς βλέπει τη διάθεση της καρδιάς μου, την αγαθή προαίρεση να υπόταχτω, με τη χάρη του Χριστού και υπακούω. Προσέξτε, άλλο ακοή, άλλο υπακοή. Δια της ακοής, λέει, είναι η πίστης. Αλλά διαμέσου της υπακοής έρχεται η παρουσία του Θεού. Το αγαθό αποτέλεσμα, εν τέλει η ευλογία και η ευόδοσης. Γι' αυτό τα τείχη της Ιεριχώ έπεσαν. Και λέει ο Λόγος του Θεού, κατέπεσε το τείχος υφε αυτό. Δηλαδή, δεν προσπάθησε ο λαός Ισραήλ με τεχνικά μέσα, με πρακτικές, να καταστρέψει τα τείχη της Ιεριχού, αλλά καθώς ο Κύριος έδωσε σαφείς οδηγίες, με τρόπο απόλυτα πνευματικό, ο λαός του Θεού είδε, συνεργαζόμενος μετά του Θεού, τον Θεό να καταστρέφει τα τείχη της Ιεριχού. Και έρχεται το επόμενο βήμα τώρα, στην προσπάθεια του Ιησού του Ναβί να συνεργαστεί με τον Θεό και να εκπληρωθεί η επαγγελία του Κυρίου. Ποια είναι η επαγγελία του Κυρίου? Η κατάκτηση της γης Χαναάν, της γης της επαγγελίας, της γης που έρε το γάλα και το μέλι αφθόνος. Και επόμενος σταθμός αυτής της προσπάθειας, αυτού του πολέμου, αυτής της εκστρατείας είναι η γη. Προηγουμένως όμως έχει δοθεί μία εντολή από τον Κύριο. Δεν θα λαφυραγωγήσετε στην Ιεριχώ. Δεν θα πάρετε τίποτε από όλα αυτά τα οποία θα δείτε, θα βρείτε. Και μάλιστα όλα αυτά ο Κύριος τα αποκάλεσε ανάθεμα. Και κατά κυριολεξία η λέξη ανάθεμα σημαίνει κατάρα. Αφορισμός. Κάτι το οποίο αποξενώνεται από τον λαό του Θεού. Κατά μία όμως έννοια, η λέξη ανάθεμα σημαίνει και αφιέρωμα. Και όλα όσα θα κατακτήσετε, που έχουν σχέση με το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη τα χάλκινα και τα σιδηρά, είναι αφιερωμένα εις τον Κύριον. Εις το θησαυροφυλάκιον του Κυρίου θέλουν συνεισαχθεί. Μόνον. Όχι εσύ, Λευτέρη. Όχι εσύ, Αχάν. Και εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
Από τη μία είναι η υπακοή μας στον Λόγο του Θεού, που αυτό εξορισμού είναι σημείο που καθιστά την παρουσία του Θεού εν το μέσο ημών, αλλά και εντός ημών. Βέβαια, η υπακοή μας στον Λόγο του Θεού αποτελεί εχέγγυο του ο Θεός να είναι μαζί μας, διότι αν ο Θεός είναι μεθυμών, τι θέλει είστε καθημών, και από την άλλη είναι η καρδιά μας. Ο Κύριος είναι σαφής, ξεκάθαρος. Και μάλιστα στο 11ο εδάφιο του κεφαλαίου που διαβάσαμε λέει ότι ο Ισραήλ παρεύει τη διαθήκη μου. Και ξέρετε τι σημαίνει διαθήκη? Στις περισσότερες περιπτώσεις η διαθήκη έχει για τον κληρονόμο υποχρεώσεις. Εάν πράξεις αυτό, θα κληρονομήσεις εκείνο. Και αν φροντίσεις το άλλο, θα κληρονομήσεις αυτό. Αυτή την διαθήκη λοιπόν ο Κύριος παρέδωσε στον λαό του, τον Ισραήλ, και βέβαια μια νέα διαθήκη αρκετά χρόνια αργότερα παρέδωσε εις εμάς. Αλλά και σε αυτή την διαθήκη πλέον, στην οικονομία της χάριτος και στα μέτρα της Καινής Διαθήκης, και εμείς έχουμε υποχρεώσεις ενώπιον του Θεού προκειμένου να γίνουμε κληρονόμοι της Διαθήκης και μάλιστα συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Καθώς λοιπόν ο Κύριος προσδιορίσε τη δική του Διαθήκη προς τον λαό Ισραήλ, ζήτησε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως είπαμε, τώρα πλέον είναι στον λαό Ισραήλ και στην καρδιά μας. Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ με να υπακούσω στον Λόγο Σου, να υπακούσω στο θέλημά Σου, ώστε να εκπληρώσω τη Θεία Δικαιοσύνη Σου και ενώπιόν Σου να πράξω το ευθές. Και όμως εδώ υπάρχει πρόβλημα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα? Γιατί ένας από όλον τον λαό μέσα στην καρδιά του έχει επιθυμία. Ο Θεός όμως δεν βλέπει πρόβλημα μόνο στον ένα, αλλά βλέπει το πρόβλημα συνολικά, συλλογικά, γιατί ανέκαθεν ο Θεός έβλεπε τον λαό του ως ένα σώμα. Και βέβαια, όπου υπάρχει έστω και μία μικρή αμαρτία, ενώπιον του Θεού υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι κατά τα μέτρα της Καινής Διαθήκης πλέον διαβάζουμε διαμέσου του Αποστόλου Παύλου ότι ο λίγη ζήμη καθιστά όλο το φύραμα εν ζήμο, όχι άζημο. Και λέει πολλές φορές το Πνεύμα το Άγιον στην προσευχή: άζημος ιέ μου. Και άζημος σημαίνει ότι μέσα στην καρδιά μας δεν υπάρχει κακία, πονηρία, αμαρτία και κάθε τι σαρκικό, το οποίο να οδηγεί τον άνθρωπο σε ήτες και τελικά στην απώλεια. Ο Θεός βλέπει συνολικά, υπάρχει πρόβλημα. Μα Κύριε, ένας είναι. Ναι, ένας είναι, αλλά το πρόβλημα για μένα εξακολουθεί να υφίσταται. Διότι ο Θεός είναι Άγιος. Και ο Άγιος Θεός δεν συγκάμει με την αμαρτία. Δύο πράγματα από καταβολής κόσμου μέχρι σήμερα θα ισχύουν, και μάλιστα μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Χριστός και αμαρτία ποτέ δεν θα συγκάμουν, αυτά τα δύο μαζί, ποτέ. Η αμαρτία
ή ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός ως Υιός του Θεού του Ζώντος, άρα ως μέλος της Τριαδικής Θεότητος, άρα ως Θεός είναι Άγιος. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε τι σημαίνει το μέλι αλλήλων σήμερα στην οικονομία της χάριτος. Τι σημαίνει το αληθεύοντες εν αγάπη. Τι σημαίνει ότι το σώμα του Κυρίου ημών απαρτίζεται δια της συναφίας των μελών αυτού. Τι σημαίνει η δική μου πορεία ίσως να επηρεάζεται και από τη δική σου πορεία. Και όλα αυτά έχουν ως αφετηρία την υπακοή μας στο λόγο και στο θέλημα του Κυρίου μας. Τι είναι αυτό το οποίο είπε ο Αχάν? Επιθύμησα, λέει. Επιθύμησε. Επιθύμησε μια βαβυλωνιακή στολή και κάποια ακόμη λάφυρα τα οποία του ήταν, όπως και σε όλο τον υπόλοιπο λαό Ισραήλ, απειγορευμένα με βάση την εντολή και την διαθήκη που ο Θεός τους έδωσε. Και επανερχόμαστε και πάλι στο ίδιο ερώτημα. Από τη μία είναι η υπακοή που πρέπει να επιδείξουμε στο θέλημα και στον λόγο του Κυρίου μας, και από την άλλη είναι η καρδιά μας. Σε ποια κατάσταση είναι η καρδιά μας? Άραγε η καρδιά μας είναι σε μία κατάσταση που μπορεί να αρνείται την επιθυμία, την οποιασδήποτε μορφής επιθυμία, που πάντως είναι κοσμική και προάγει το φρόνημα της σαρκός και οδηγεί τον άνθρωπο όχι στον θρίαμβο, αλλά στην νίκη, στην ήττα, συγγνώμη, όπου χωρίς μετάνοια και επιστροφή αυτή η ήττα θα προκαλέσει και άλλη ήττα και άλλη ήττα, και οι πολλές ήττες μαζί θα οδηγήσουν στην απώλεια, εάν ο άνθρωπος πλέον κατά τα μέτρα της Καινής Διαθήκης δεν μετανοήσει και δεν επιστρέψει. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει, αγαπημένα μου αδέλφια, και αυτή είναι η ελπίδα για όλους μας, γιατί στον ουρανό θα πάνε αμαρτωλοί μετανοούντες. Ο Κύριος μας μισεί την αμαρτία, αλλά αγαπάει τον αμαρτωλό. Πότε όμως? Όταν ο αμαρτωλός εκπληρώνει την διαθήκη του Κυρίου μας. Και σήμερα ο αμαρτωλός καλείται να φέρει στο φως την αμαρτία του. Γιατί διουδενός άλλου τρόπου η αμαρτία δεν αντιμετωπίζεται, αλλά υποβόσκει και θα υποβόσκει όσο δεν υπάρχει αλήθεια, φως, ξεκάθαρη παραδοχή και ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων φανέρωσης. Μόνον έτσι αντιμετωπίζεται η αμαρτία. Και μόνον έτσι ο άνθρωπος του Θεού αποκαθίσταται ενώπιον του Κυρίου και πλέον επιστρέφει στην παρουσία του Κυρίου και πλέον επιστρέφει στο φρόνημα του νικητή, εάν μένει σε αγιασμό και καθαρότητα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε τι είναι αυτό το οποίο επιθυμούμε. Και ξέρετε, τα ακούσματά μας και αυτά τα οποία βλέπουμε δημιουργούν τις επιθυμίες στην καρδιά μας. Εάν τα ακούσματά μας και αυτά τα οποία βλέπουμε είναι πράγματα που έχουν σχέση με τη σύγχρονη Βαβυλώνα, τότε θα έχουμε επιθυμίες για βαβυλωνιακές στολές και για άλλου είδους λάφυρα της σύγχρονης Βαβυλώνας. Εάν όμως βλέπουμε στα ιερά γράμματα της Γραφής,
Εάν έχουμε ακούσματα στα γόνατα της προσευχής, τότε οι επιθυμίες μας θα είναι άγιες. Η υπακοή μας ενώπιον του Θεού πλήρης. Και ο Θεός θα συνευδοκεί, θα ενεργεί και θα μας χαρίζει ευρείες νίκες, δηλαδή θριάμβους. Να γιατί έρχεται ο Παύλος και μας λέει «Εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος προς πάντας ανθρώπους». Προς πάντας ανθρώπους. «Η διδάσκουσα εμάς», λέει ο Βάμβας. «Η παιδεύουσα εμάς», λέει το κείμενο. Να αρνηθόμεν την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσομεν σοφρόνος, δικαίος και ευσεβώς εις τον παρόντα αιώνα, προσμένοντας τη μακαρίαν ελπίδα και την επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού. Άρα λοιπόν η χάρις του Θεού αρνείται. Τι αρνείται? Την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Και ο Άχαν γιατί δεν μπόρεσε να αρνηθεί, αν αυτός ο άνθρωπος ζούσε στην οικονομία της χάριτος και στα μέτρα της Καινής Διαθήκης? Γιατί δεν ενεργούσε η χάρις του Θεού? Γιατί μέσα στην καρδιά του υπάρχει ανυπακοή. Και η σειρά των πραγμάτων είναι. Η ανυπακοή μας στο θέλημα και στον Λόγο του Θεού απομακρύνει την χάρη του Θεού. Γιατί η Γραφή μας λέει ότι ο Θεός δίδει χάριν εις τους ταπεινούς. Και το κυρίαρχο γνώρισμα ενός ανθρώπου ταπεινού είναι υπακοή στον Λόγο του Θεού. Διότι ο Παύλος γράφει περί του Κυρίου ημών και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσε εαυτόν λαβών δούλου μορφή γενόμενος υπήκοος, υπάκουος δηλαδή, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Άρα λοιπόν η ταπείνωση του Κυρίου μας έγκυτο στην υπακοή του, στο θέλημα του Πατέρα και στην εκπλήρωση του σχεδίου αυτού. Και η δική μας υπακοή είναι ταπείνωσης ενώπιον του Θεού. Κύριε Θεέ μου, θέλω να εκπληρώσω το θέλημά σου. Και αυτός είναι ο διακαής πόθος μου. Όμως μέσα στην καρδιά μου, αυτό είναι το υποτάσσομαι. Τάσσομαι κάτω από την εξουσία του Λόγου του Θεού. Όμως Κύριε Θεέ μου, βλέπω μέσα στην καρδιά μου ότι υπάρχει ροπή προς τις βαβυλωνιακές στολές, προς τα πράγματα αυτού του κόσμου. Υπάρχει επιθυμία, Κύριε Θεέ μου. Με δελεάζουν, με παρασύρουν πολλές φορές. Όμως εγώ δεν θέλω ενώπιον σου, Κύριε Θεέ μου, να σταθώ ανυπότακτος. Βοήθησέ με. Καθώς τάσσομαι κάτω από την εξουσία του Λόγου του Θεού, έρχεται ο Θεός και δίνει χάρη, περισσότερη χάρη, άφθονη χάρη, ώστε και να μπορείς να υπακούσεις. Και λέει ο Λόγος του Θεού, θανατώνεται τας πράξεις του σώματος δια του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι χάρις από το Θεό, όπου το πνεύμα της χάριτος, καθώς λέει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, αυτό το πνεύμα να πλημμυρίζει το είναι του ανθρώπου και να διακαθαρίζει την καρδιά αυτού από κάθε επιθυμία της σαρκός και του κόσμου τούτου. Δεν είναι χάρις από τον Θεό? Και τι είναι χάρις από τον Θεό? Ο Θεός, ο ενεργών εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Δηλαδή, Κύριε, όταν εσύ θα τάξεις, Λευτέρη, κάτω από τον δικό μου λόγο την καρδιά σου, με διάθεση να εκπληρώσεις τον λόγο μου, τότε εγώ άφθονα θα σου χαρίσω χάρη Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα σου δώσω τη δύναμη ώστε και να υπακούσεις τον λόγο μου. Και τότε ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν, δηλαδή
αυτός που ενεργεί ο Θεός δια της χάριτος του Χριστού, δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, θα με βοηθήσει και να θέλω και να ενεργώ σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Και με αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να αποφεύγουμε τις ήττες. Διάβολε, είναι γεγραμμένο. Ναι, αλλά κοίταξε τι ελκυστικό είναι αυτό. Κοίταξε τι όμορφο είναι εκείνο. Κοίταξε πόσο γλυκό είναι το άλλο. Όλα αυτά όμως, ο άνθρωπος του Θεού, ο και χαριτωμένος, ο ταπεινός, ο υπάκουος, τα αποφεύγει. Γιατί μέσα του δημιουργεί το φρόνημα του νικητή και με τη χάρη του Χριστού μισεί τις ήττες. Και αν υπάρξει μία ήττα, που θα υπάρξει, σε όλους μας υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν ήττες. Αλλά αυτές οι ήττες να μην είναι συνεχόμενες, ώστε να καταρακώσουν τον πνευματικό άνθρωπο και να τον οδηγήσουν τελικά σε πτώση, σε όλεθρο, σε απώλεια. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, πριν έρθει η επιθυμία και πριν γίνει όλη αυτή η διαδικασία που περιγράψαμε, να προσανατολίζουμε την καρδιά μας προς τον καλό λιμένα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Να μένουμε μέσα στα Άγια Μηνύματα του Λόγου του Θεού και να αφήνουμε τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, να συμβοηθεί στα ασθενείας ημών και να οικετεύει υπέρ ημών διαστεναγμών άλλα λίτων. Ήταν λοιπόν στη γη. Τι είναι αυτό το οποίο φταίει? Φταίει η στρατηγική? Φταίνε οι κατάσκοποι? Έστειλε κατασκόπους ο Ιησούς του Ναβί να δούνε μέσα στην γη πώς οι άνθρωποι είναι. Με πόσο στρατό πρέπει να αντιμετωπίσουμε την γη? Προνοητικός ο Ιησούς του Ναβί. Ικανότατος στρατηγός. Είχε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη προς τον Θεό και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τον Θεό, γι' αυτό και ο Θεός του δίνε παρησία και γενναιότητα. Οι κατάσκοποι επιστρέφουν και του λένε, δεν χρειάζεται να πάνε στη γη περισσότερο από 2-3 χιλιάδες άνθρωποι. Είναι πολύ μικρός ο λαός σε αυτή την πόλη. Ο Ιησούς του Ναβί συνεργάζεται με τους κατασκόπους του και αποστέλει 3 χιλιάδες ανθρώπους. Το αποτέλεσμα όμως είναι ήττα. Γιατί? Γιατί ο λίγη ζήμη καθιστά όλο το φύραμα ένζυμο. Ικανότατος ο στρατηγός και άνθρωπος του Θεού. Πραγματικά δεν χρειαζόντουσαν περισσότεροι από 3 χιλιάδες άνδρες για να κατακτήσουν τη γη. Δηλαδή δεν έφταιγε η στρατηγική. Τι έφταιγε? Η απουσία της παρουσίας του Θεού. Απουσίαζε η παρουσία του Θεού. Γιατί? Γιατί ο λίγη ζήμη καθιστά όλο το φύραμα ένζυμο. Και βέβαια, εάν δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει ευρία νίκη και θρίαμβος, διότι όπως είπαμε και προηγουμένως, ο Παύλος λέει, «Όστις κάμνη πάντοτε ημάς», προσέξτε τη λέξη, πάντοτε, όχι περιοδικά, όχι σταδιακά, όχι κατά καιρούς, αναπεριόδους, πάντοτε να θριαμβεύουμε. Ο Θεός. Άρα λοιπόν, αν ο Θεός είναι με θυμών, τι θέλει είστε καθημών? Και η Γραφή μας λέει ότι ο Θεός είναι μαζί μας, όταν εμείς είμαστε μαζί Του. Εδώ όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφού έχει επέλθει η ήττα, και όπως είπαμε ήττες, θα υποστούμε όλοι μας, αρκεί να μην είναι συνεχόμενες και να μην αφήνουμε το σκεύος μας πλέον στη βορά της νέας ήττας και της νέας ήττας μέχρι που στο τέλος
το σκεύος μας κατατροπώνεται, καταρακώνεται και πλέον οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην απώλεια. Αφού χάνουν στην αρχή 36 άνδρες, αλλά και στη συνέχεια πατάσσονται όλοι οι άνδρες του λαού Ισραήλ, και το μαθαίνει αυτό ο Ιησούς του Ναβί, τι κάνει? Θεωρεί ότι είναι ένα τυχαίο γεγονός? Περνάει το γεγονός αυτό επιφανειακά, επιδερμικά, άμελος? Αυτό είναι το φρόνημα του νικητή? Απροβλημάτιστος μένει ο Ιησούς του Ναβί? Έχει στόχους στη ζωή. Θέλεις να επιτύχεις στην οικογένειά σου, στην εργασία σου, στο έργο του Θεού, στην εκκλησία που υπηρετείς, και βλέπεις ότι δεν έρχεται το αγαθό αποτέλεσμα, ότι δεν υπάρχει ευόδοσης. Και όπου υπάρχουν αποτελέσματα, αυτά είναι πενιχρά. Προβληματίζεσαι. Διερευνάς τι συμβαίνει. Βλέπεις μέσα στην καρδιά σου, εξετάζεις, σπουδάζεις τον λόγο του Κυρίου, προσέχετε εις εαυτούς. Και μάλιστα στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου λέει, προσέχετε εις εαυτούς και εις όλων το πίμνιον. Τι νόημα έχει να προσέχω εγώ στην καρδιά του Χρήστου, του Γιάννη, του Πέτρου, του Ανέστη, αλλά ποτέ να μην προσέχω στη δική μου καρδιά? Και ενώ αυτοί έχουν νίκες, και πάντως όχι ήττες πανολεθρίας, όπως έχω εγώ, εγώ να προσέχω σε εκείνους και όχι μέσα στη δική μου καρδιά, στο δικό μου σκάφος, στην οικογένειά μου, στο δικό μου έργο. Προβληματίζεται ο Ιησούς του Ναβί. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πνευματική διαδικασία. Βλέπεις ότι στη ζωή σου δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει ευλογία του Θεού. Σταμάτησε. Είναι καιρός περισυλλογής, είναι καιρός αυτοεξέτασης. Είναι καιρός που θα πρέπει να συνομιλήσεις με τον Θεό και να εργαστείς το στοιχείο της αυτογνωσίας μέσα στην καρδιά σου. Πού φταίω? Πού έχω σφάλει? Τι δεν πάει καλά? Τι δεν κάνω καλά? Υπάρχει το φως το αληθινόν εμπροσθέν μου, που είναι ο Λόγος του Θεού και που δίνει σαφείς οδηγίες, όπως έδωσε σαφείς οδηγίες στον λαό Ισραήλ. Τι κάνω από όλα αυτά? Και άραγε, υπάρχει μέσα μου η πιστότητα του προβάτου στον βοσκό, στον καλό βοσκό, στον καλό ποιμένα? Και αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο προκειμένου να προλαμβάνουμε την ήττα, ή αφού έχουμε υποστεί μια ήττα, να προλαμβάνουμε μια δεύτερη συνεχόμενη ήττα. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία ο Κύριος ευωδώνει τον Ιησού του Ναβί, και πλέον μετά την ήττα της ΓΕ και στη ΓΕ, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους σταθμούς αυτής της προσπάθειας της κατάκτησης της γης Χαναάν και εν συνεχεία και της νότιας γης της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναβί είχε μόνο νίκες. Ευωδώθηκε και εκπλήρωσε μέχρι κεραίας το έργο που ο Μωυσής, διαμέσου της εντολής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του ανετέθη από τον Θεό. Ο Θεός του μίλησε, γιατί είδε την ειλικρίνεια της καρδιάς του. Γιατί όπου υπάρχει αυτογνωσία υπάρχει και ειλικρίνεια. Και η ειλικρίνεια είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για να επανέλθει η παρουσία του Θεού, για να ελκυθεί ο φωτισμός, ο σοφισμός που ο Θεός δίνει. Πότε?
Όταν ο άνθρωπος ακολουθεί τα βήματα της διαδικασίας αυτής που θα τον βοηθήσουν να αποφύγει την ήττα. Πρώτον, φανέρωση της αμαρτίας, γιατί ο Θεός αυτό του λέει. Του φανερώνει αφενός ότι υπάρχει αμαρτία στον λαό του Θεού και αυτή η αμαρτία είναι στον ένα, στον ένα. Αλλά κανείς δεν γνωρίζει εάν από τον ένα παρασυρθούν και άλλοι. Γιατί ο Απόστολος Παύλος μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή, παρατηρούντες, μήπως κάποιος υστερείται της χάριτος του Θεού και μέσα στην καρδιά του αναφύει πικρία, η οποία θα μολύνει και άλλους αδελφούς. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η αμαρτία να σταματήσει στον ένα. Και ο Θεός του λέει, αγίασε τον λαό, φέρε όλες τις φυλές ενώπιόν μου και εγώ θα πιάσω τη φυλή, τη συγγένεια, την οικογένεια, τον ένα, προκειμένου και να τον φανερώσω. Ίσως με βάση ιστορικές πηγές αυτό το πιαστεί, ο έχων το ανάθεμα, ίσως να γίνεται θεία κλήρου. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα είναι η φανέρωση της αμαρτίας προκειμένου να σταματήσει το κακό. Και το δεύτερο είναι η θανάτωση, και πλέον στα μέτρα της Καινής Διαθήκης. Όχι η θανάτωση ως φυσικός θάνατος του ανθρώπου, αλλά η θανάτωση της αμαρτίας, του φρονήματος, της επιθυμίας, των αλότριων σκέψεων σε σχέση με τον Λόγο του Θεού, με το θέλημα του Θεού μας. Και τότε η ειλικρίνειά μας, η εξομολόγησή μας θα μας βοηθήσει, γιατί ο Θεός στην αλήθεια, στην ευθύτητα, στην ειλικρίνεια επιστρέφει δια της παρουσίας Του. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, ο κρύπτον τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευωδοθεί. Ο εξομολογούμενος όμως και παρετούμενος αυτών των αμαρτιών ή της αμαρτίας θέλει ελεηθεί. Άρα λοιπόν το έλεος του Θεού ενεργείται πότε? Στην καθαρότητα, στην επιστροφή, στη γνήσια, στην αληθινή μετάνοια. Και καθώς ο Θεός επιστρέφει δια της παρουσίας Του, γιατί μας λέει ότι ο Απόστολος Πέτρος, εάν επιστρέψετε και μετανοήσετε ακούγοντας τον προκεκυριγμένο Ιησού, θέλουν να εξαλειφθεί η αμαρτία σας και δια της παρουσίας του Θεού θέλετε ζήσει καιρούς αναψυχής. Η παρουσία του Θεού είναι αυτή που μας χαρίζει αναψυχή. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Αχάν φανερώνεται από τον Θεό. Εξομολογείται και η εξομολόγηση είναι λεπτομερής. Και οφείλουμε να εξομολογούμεθα με λεπτομέρεια ενώπιον του Θεού. Δεν γνωρίζει, γνωρίζει. Αλλά αυτό αποτελεί καθαρτικό στη δική μας καρδιά. Να εξομολογούμαστε τα πάντα και όχι επιφανειακά, ούτε επιδερμικά, αλλά ούτε και άμελος. Και ο Θεός βεβαίως, όχι όπως στην περίπτωση αυτή, στην οικονομία της Παλαιάς Διαθήκης, να θανατώσει τον Αχάν, αλλά ο Θεός πλέον στα μέτρα της Καινής Διαθήκης. Επειδή υπάρχει ένας άνθρωπος μεσίτης, διότι είναι γεγραμμένον εις Θεός, εις μεσίτης, άνθρωπος, Χριστός, Ιησούς. Και επειδή αυτός ο άνθρωπος έβαλε την ψυχήν του υπέρ ημών, προθύμος και αυτοπροαιρέτος, και επειδή αυτός ο άνθρωπος δέχθηκε να σταυρωθεί, να κακουχήσει, να ταλαιπωρηθεί, να ονειδιστεί,
να εμπτυστεί από το πλάσμα του και να χυθεί το τίμιο, το πολύτιμο αίμα του. Αυτό το αίμα που δεν είναι κοινό, το αίμα το της Καινής Διαθήκης. Σήμερα, εσύ και εγώ, δεν θα έχουμε την ίδια κατάληξη με τον Αχάν. Την ίδια κατάληξη θα έχουμε μόνο σε ό,τι αφορά τον θάνατο της αμαρτίας. Εάν υπάρξει ειλικρινής μετάνοια, εξομολόγηση, επιστροφή. Εάν μείνουμε στην αμαρτία, τότε ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και αυτός ο θάνατος συντελείται στο τέλος. Πριν από τον θάνατο συντελούνται πολλαπλές ήτες και τελικά ταλαιπωρία, κακουχία, πόνος, δάκρυα μέσα στη ψυχή μας, στην οδόν μας. Όλα αυτά όμως, αγαπημένα μου αδέλφια, μπορούμε να τα αποφύγουμε με τη χάρη του Χριστού μας και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, προβλέποντας το κακό, καθώς ο φρόνιμος προβλέπει το κακό και κρύπτεται. Τα μάτια μου στη γραφή, τα ακούσματά μου στην προσευχή από την φωνή της Τριγώνος. Και τότε λίγες πιθανότητες υπάρχουν η καρδιά μου να επιθυμήσει τα βαβυλωνιακά ενδύματα. Και αν τα επιθυμήσει, υπάρχει η οδός της εξομολόγησης και της φανέρωσης της αμαρτίας προς τον Θεό. Και γιατί όχι και ενώπιον των ανθρώπων, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει εξομολογήστε τα πτέσματά σας εις αλλήλους. Είναι και αυτό μία διαδικασία ταπείνωσης. Και στη συνέχεια, καθώς εκβάλλω το κακό από μέσα μου, τότε ο Θεός αγαθός, όν καθώς είναι, ενεργεί με τρόπον ώστε, δια της χάριτός του, δια του πνεύματός του, να θανατώσει την επιθυμία, να αφαιρέσει το κακό μέσα από την καρδιά μου και να με βοηθήσει να συνεχίσω τον δρόμο των θριάμβων, τον δρόμο της τελικής νίκης, τον δρόμο της δόξας, τον δρόμο της αιωνίου ζωής, τον δρόμο του φωτός και της αληθείας, τον δρόμο που οδηγεί τελικά στη δική του αγκαλιά. Και με αυτόν τον τρόπο όλοι εμείς θα τον απολαμβάνουμε από τον ίν και έως του αιώνος. Αμήν.